Γεια σας και πάλι. Να τολμήσω να σας ρωτήσω πώς προφέρεται ο αστεροειδής Πολυξένη στη Βόρεια Αμερική. Άκουσα κάτι, δεν μου φαίνεται σωστό. Πιο δυνατά, αν θέλετε. Είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Πολυζίνα. Επειδή μετά από αυτή την απόκριψη έτυχε να δώσουν μερική και συζητήθηκε με Αμερικάνους και τις καλλιτέχνες. Εγώ τους λέγαμε πολύ ξένοι και δεν καταλαβαίναμε. Μου λέγανε πολύ ζήνα και ούτε εγώ τους καταλαβαίναμε. Συνοπτικά, τι είναι οι αποκρύψεις αστέρων. Έχουμε την εικόνα έτσι από το ηλιακό μας σύστημα βρύχθη αστεροειδών. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα. Στο πράσινο βλέπετε την κύρια ζώνη, όπου είναι αστεροειδής εκεί που συνήθως έχουμε τις αποκρύψεις. Με κόκκινο χρώμα είναι η αστεροειδής Near Earth. Η γεωμετρία της μιας απόκρυψης αστέρα. Θα δούμε σε αυτό το σχήμα. Απόκρυψη αστέρα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα ουράνιο σώμα, συνήθως αστεροειδής, είτε TNO, Trans-Neptunian Object, δηλαδή υπερπροσωπικό αντικείμενο, είτε ένας πλανήτης, είτε ένας δορυφόρος, διέρχεται μπροστά από κάποιον αστέρα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται το φως του, το αστέρα να φτάσει στο μάτι ή στο οπτικό όργανο του παρατηρητή, μερικός ή ολικός. Έχουμε μερική απόκρυψη της φωτός όταν η απόκρυψη γίνει από πλανήτη, από ατμόσφαιρα πλανήτη, όπως είχαμε στο Δία, ας πούμε, κάποιο γεγονός. Η παρατήρηση τώρα του φαινομένου μιας απόκρυψης με τον κατάλληλο εξοπλισμό και μεθοδολογία, με αισθητήρες GPS, όπως χρησιμοποιούμε τελευταία, με βίντεο, με αποτύπωση χρόνου σε κάθε καρέ, με ακρίβεια millisecond ουσιαστικά, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ καλή μέτρηση και εκτίμηση του σχήματος του αστεροειδή, των διαστάσεών του. Τώρα, στο σχήμα αυτό βλέπετε, ο αστεροειδής, καθώς κρύβει τον αστέρα που δεν φαίνεται, τέρμα αριστερά, σαρώνει κατά την κίνησή του η απόκρυψη της γης σε ένα μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι είναι αντικείμενο πρόβλεψης, πρόγνωσης, που γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται εντατικά. Υπάρχουν δύο αβεβαιότητες εδώ. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για τη θέση, την ακριβή του αστεροειδή, που δεν είναι γνωστή επακριβώς ποτέ, και υπάρχει και μια αναπόφευκτη αβεβαιότητα στη θέση του αστέρα, που δεν είναι ούτε αυτή ποτέ επακριβώς γνωστή. Αν δείτε έτσι, αν ασχοληθείτε, ο ίδιος αστέρας έχει με διαφορετικό όνομα εμφανίζεται σε πολλούς διαφορετικούς αστρικούς καταλόγους, δεκάδες, και ουσιαστικά σε κάθε αστρικό κατάλογο έχει άλλες ενταγμένες που διαφέρουν κατά την ελάχιστο. Τώρα, για να παρατηρείτε λοιπόν στη Γη, βλέπετε καθώς σαρώνει αυτό το βράχο, το μονοπάτι σκιάς, κατά την πρόβλεψη που έχει στα χέρια που είναι διαθέσιμη, διατάσσονται οι παρατηρητές, προσπαθούν να διαταχθούν κάθετα στο μονοπάτι σκιάς. Κάποιοι θα τον πιάσουν, κάποιοι δεν θα τον πιάσουν, δεν θα τον απόκρυψη. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει εκ των προτέρων, και αυτό είναι ένα παγκοτευτικά των αποκρύψεων. Οι τυχεροί θα τον πιάσουν, εδώ φαίνονται στη θέση B, C, D. Για αυτούς, για όσο ο αστεροειδής διέρχεται και κρύβει το φως του αστέρα για μερικά δευτερόλεπτα, σβήνει το αστέρι, είτε τελείως, είτε πέφτει η λαμπρότητά του. Αυτό αντικαθίσταται, δηλαδή η λαμπρότητα του άστρου που χάνεται τελείως από την οπτική μας, από το όργανό μας, αντικαθίσταται από την λαμπρότητα του αστεροειδή, όποια και αν είναι αυτή. Αν ο αστεροειδής είναι λαμπρός όσο το αστέρι, έχουμε μια μικρή μείωση λαμπρότητας. Επειδή φαίνεται μόνο ο αστεροειδής και όχι το αστέρι. Εάν ο αστεροειδής είναι αμυδρός, έχουμε μια μεγάλη ή πολύ μεγάλη μείωση λαμπρότητας, επειδή πάλι φαίνεται μόνο ο αστεροειδής και όχι το αστέρι. Βλέπετε ότι το σχήμα του αστεροειδούς, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται κάποιος, θα υποδείξει το αν θα γίνει
η απόκριση για κάθε να παρατηρηθεί για μικρότερη ή για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Εδώ, όσο αυτός που βρέθηκε στη θέση B, έχει μικρότερη διάρκεια, επειδή διέτρεξε μικρότερη χορδή του αστεροειδούς. Αυτός που βρέθηκε κάπως πιο κεντρικά, στο σημείο C, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου απόκρυψης. Κατά πόσο, κατά μερικά δευτερόλεπτα ή κατά μερικά δέκατα δευτερολέπτων ή κατά μερικά εκατοστά δευτερολέπτων. Όλα αυτά μετρώνται. Αν έχουμε τώρα κάποια έτσι πολύ καλή κατανομή παρατηρητών με θετικές αποκρύψεις, μπορεί να συναχθεί από τους χρόνους απόκρυψης το σχήμα και η διαστάση του αστεροειδούς. Στη συγκεκριμένη απόκρυψη της Πολυξένης, η πρόβλεψη ήταν αυτή που βλέπετε. Στη σελίδα του Steve Preston εμφανίζονται οι αποκρύψεις, δημοσιεύονται αποκρύψεις, οι προβλέψεις για αποκρύψεις για όλο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρείται από τους πιο έγκυρους συνοξιόπιστος που ασχολούνται με προβλέψεις των γεγονότων. Ήταν εξής. Τις πρωινές ώρες της 15ης Απριλίου 2015 για τον Ανατολικό Καναδά και την κάποιες πολιτείες της Αμερικής, ο διαμέτρος 110 χιλιόμετρα αστεροειδής 95 Πολυξένη αναμενόταν να αποκρύψει τον 9ο μεγέθους αστέρα καταλόγου ύπαρχος 625 στον αστερισμό της Παρθένου. Το μονοβά της Χιάς προβλεπόταν θα περάσει από τον Ανατολικό Καναδά, όπου διέμενα τότε στο Μοντρεάλ, γι' αυτό και είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή την απόκρυψη. Και κατά την απόκρυψη, το συνδυαζόμενο φως αστέρα και αστεροειδή θα μειωνόταν από 8,9 μακ, που ήταν η λαμπρότητα του αστέρα, σε 12,3 μακ, που ήταν η λαμπρότητα του αστεροειδή. Δηλαδή, μια μείωση λαμπρότητας 3,4 μακ. Η μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια ήταν 7,6 seconds. Μέγιστη για όσους θα είχαν να βρεθούν στο κέντρο περίπου κεντρικά. Για όσους θα βρισκόντουσαν περιφερειακότερα, θα είχαν μια ας πούμε, μικρότερη χορδή, θα ήταν μικρότερη, σαφώς. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα, οι χρόνοι, η απόκριση στα μεγέθη, που θα διακρίνονται πάνω στην εικόνα, είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Διάρκεια απόκρυψης προβλεπόμενη, μέγεθος του αστεροειδή, λαμπρότητα αστέρων, θέση του αστέρα σε ράκετ κτλ. Ο εξοπλισμός μας. Βλέπετε στο τηλεσκόπιο πάνω υπάρχει να βρούμε και το πώς δείχνει εδώ. Κεντρικό κουμπί. Κεντρικό. Κεντρικό. Ωραία. Εδώ είναι η κάμερα βάρτε με την οποία κάνει την απόκριση, είναι αυτή που βλέπετε κάτω. Είναι μια υπερευαίσθητη κάμερα, βγάζει ένα λογικό σήμα, που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο για αποκρύψεις, επειδή ακριβώς έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Το τηλεσκόπιο αυτό είναι το δικό μου εδώ στην Ελλάδα, το 19 Σομίτα από τον Βάρνα. Θα σας δείξω όμως σε λίγο το τηλεσκόπιο που έγινε η παρατήρηση, που ήταν παρόμοιο. Τι συμβαίνει τώρα. Αυτή η συσκευή, GPS Timing Center, σε αυτή τη συσκευή παίρνει δύο inputs. Το ένα input της κάμερας, αναλογικό σήμα, και παίρνει και ένα input από μια συσκευή GPS. Εδώ. Συνδέεται έτσι. Τα στοιχεία που δίνει το GPS είναι, αυτά που βλέπετε πάνω, το output, βγάζει σε κάθε καρέ τρεις γραμμές εδώ. Η πρώτη είναι longitude, εδώ το λέω ότι είναι μείον 73, ανατολικά δηλαδή, συγγνώμη, δυτικά από το Greenwich, αντιστοιχεί στο γεωγραφικό μήκος του Μοντρεάλ. Στην κάτω γραμμή είναι το γεωγραφικό πλάτος, εδώ 45 μοίρες και κάτι. Και τρίτη γραμμή χρόνου είναι η γραμμή χρόνου. Βλέπετε, το 15 είναι το 2015, 04 είναι ο 4ος μήνας Απρίλιος. 15 Απρίλιο λοιπόν, και ώρα σε βιβλί 07 και 29 και 30 δευτερόλεπτα και 931 χιλιοστά δευτερολέπτου. Εδώ υπάρχει μία ακρίβεια της τάξης, αποδεκτή της τάξης των 20 εκατοστών του δευτερολέπτου.
βλέπετε την Παστέρισσος που απέκτησε στο είδος Πολυξένη, νομίζω ότι φαίνεται, είναι ένα καρέ από την, πριν την απόκρυψη, γιατί στην απόκρυψη κάτι. Εδώ είναι το τηλεσκόπιο που κάναμε την παρατήρηση αυτή. Σας είπα και πριν ότι είχα τη χαρά το που πήγα στον Καναδά, γράφτηκα στο Αστρονομικό Σύλλογο της περιοχής, στο Laval Astronomy Club. Ένιωσα μαζί τους πολύ, πολύ ωραία, τα βρήκαμε αμέσως και μου δάνεισαν αυτό το τηλεσκόπιο, ένα φτάνι στο MIT με μοντεράκι για τα δύο χρόνια που ήμουν εκεί. Οπότε με αυτό έκανε παρατήρηση. Εδώ βλέπετε στημένο, κάποια στιγμή αργότερα είχαμε πάει έτσι για την εξόρμηση του συλλόγου εκεί σε ένα μέρος, σε ένα πολύ όμορφο μέρος, μέσα στα βουνά, ψηλά σελήνες, που έμοιαζε πολύ με το επίπεδο του Πάρνημα. Τώρα, τα στοιχεία που πήραμε, το βίντεο που πήραμε την απόκρυψη, το ανάλυσα με το λογισμικό που λέγεται LeMovie και χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε εμάς που κάνουμε, όσους κάνουμε έτσι, ανάλυση βίντεο αποκρύψεων. Δεν υπάρχει χρόνος τώρα να σας δείξω κάτι συγκεκριμένο. Αργότερα, ίσως αύριο, και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, και αύριο μπορώ με το λάπτοπ μου να σας δείξω, όποιος ενδιαφέρεται, πώς γίνεται η επεξεργασία φωτομετρική του βίντεο. Σαν συμπέρασμα, είναι η τελική καμπύλη φωτός που βγάλαμε και έχω σημειώσει τους χρόνους απόκρυψης και επανεμφάνισης του αστέρα. Να σας πω εδώ ότι παίρνουμε για χρόνους τα σημεία, δεν θα πάρουμε αυτό, ούτε αυτό το σημείο κάτω από την απόκριση, θα πάρουμε αυτό ή αυτό, κατ' εκτίμηση, για αντίστοιχα την επανεμφάνιση θα πάρουμε αυτό το σημείο, δεν θα πάρουμε αυτό ή αυτό, θα πάρουμε αυτό. Περίπου εδώ ένα σημείο, αυτό λέγεται half-light times. Είναι ο χρόνος που έχουμε μείωση του φωτός στο μισό. Half-light time. Η χρόνη τώρα που πεταλήξαμε ήταν για την απόκρυψη σε χρόνο γιουτή έγινε στις 07 και 29 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα και 11 χιλιοστά δευτερολέπτου. Συν κλίν 0,020 σεκόντ. Η επανεμφάνιση έγινε 07, 29 λεπτά, 34 δευτερόλεπτα και 52 μιλισεκόντ. Στείλαμε τα στοιχεία στην IOTA, International Replication Timing Association, που βάλουμε κάποιες φόρμες με όλες τις παρατηρήσεις που κάνουμε, είτε θετικές είτε αρνητικές, γιατί και οι αρνητικές έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να προσδιοριστεί ακριβώς το σχήμα και τα όρια όπου δεν έγινε απόκριση. Και ταυτόχρονα είδα μέσα στην επόμενη μέρα από τις αναφορές ότι έγιναν 5 συνολικά θετικές παρατηρήσεις στη Βόρεια Αμερική. Με κόκκινο βλέπετε τις αρνητικές, είναι 3 παρατηρήσεις στο ίδιο σημείο, έτσι με κάποια χιλιόμετρα. Έχει στήσει κάποιος Αμερικάνος ένα αυτοματοποιημένο σύστημα όπως κάνουν συχνά οι Αμερικάνοι. Αυτή είναι 4, 5, 10. Τηλεσκοπιάκια με βιντεοκάμερα και για να σαρώσουν και να πιάσουμε περισσότερους χρόνους. Όταν βλέπετε, ένας Αμερικάνος μπορεί να δηλώσει ας πούμε, για ένα γεγονός ότι είχε 3 και 4 και 5 θετικές. Έχασε αυτό, έτυχε να μην το πιάσει. Έγινε μία ακόμη παρατήρηση με βίντεο στην Αμερική, εκεί κοντά στο Σικάγο, όπως βλέπετε με ανοιχτό πράσινο. Η δική μου είναι δυτικότερη, είναι στο Μοντρεάλ. Ενδιάμεσα έγιναν 2 οπτικές παρατηρήσεις θετικές, χωρίς βίντεο, 2 στο Καναδά και άλλη μία στην Αμερική. Αυτά τώρα συνδυάστηκαν. Αναπότι πολύ γρήγορα βγήκαν τα στοιχεία έτσι, για αυτή την απόκρυψη. Ωραία. Πολύ γρήγορα βγήκαν τα στοιχεία για αυτή την απόκρυψη, δημοσιεύτηκαν. Γιατί σε 2 μέρες υπήρχε ένα έτσι, συνέδριο στην Αμερική, ένα μεγάλο έτσι γεγονός, που συμμετείχε και η IOTA. Τώρα, η δική της IOTA συνδύασαν αυτά τα στοιχεία από όλους τους παρατηρητές και βρήκαν το πιθανό σχήμα του αστεροειδή. Είχαν την ευκαιρία, επειδή θα σας πω σε λίγο τώρα μέσα έτσι, πολύ σύντομα ότι υπάρχει μια μεγάλη βάση δεδομένων για απεικόνιση μοντέλων αστεροειδών, τρισδιάστατων μοντέλων. Για πολλούς αστεροειδείς, όπου υπάρχει βεβαιότητα, υπάρχουν 2 πιθανά μοντέλια. Όπως δίνουν τα μαθηματικά, η μαθηματική ανάλυση των στοιχείων.
Για αυτόν τον αστροεδίλ, με αυτή την παρατήρηση, με αυτή την απόκριση, βρέθηκε τελικά ότι τα στοιχεία, τα δεδομένα της απόκρισης, με τα στοιχεία θα συμφωνεί το ένα μοντέλο από τα προτινόμενα δύο πιθανά και βρέθηκε το δεύτερο μοντέλο, το άλλο μοντέλο, θα πρέπει να αποκλειστεί μάλλον. Για το ακριβές σχήμα των αστεροειδών υπάρχει μέθοδος, υπάρχουν δύο μέθοδοι. Είναι η απεικόνηση ραντάρ, που γίνεται είτε από εκεί με ένα δίκτυο τηλεσκοπίων, ραδιοτηλεσκοπίων, είτε από διαστημοσυσκευές μπορεί να γίνει. Υπάρχει η φωτομετρική μέθοδος της επίλυσης φωτοκαμπυλών. Με την πρώτη μέθοδο έχουμε μοντέλα για νομίζω κάτω από 30 αστεροειδείς, ακριβή μοντέλα. Με τη δεύτερη, που είναι αυτή η μαθηματική επίλυση καμπυλών, υπάρχουν περίπου 500 μοντέλα. Είναι μια καινούργια μέθοδος αυτή. Να πάμε εδώ. Παίρνουν φωτοκαμπύλες, πάρα πολλές, από την φωτομετρία των αστεροειδών οι αστρονόμοι. Και κάπου στην Τσεχία, σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο Τσάρλς, έχουν αναπτύξει μια μέθοδο όπου αντίστροφα από την ανάλυση των φωτοκαμπυλών πάνε σε πιθανό σχήμα του αστεροειδού. Να λοιπόν τα δύο μοντέλα. Θα μπορείτε, υπάρχει στο ίντερνετ αυτή η βάση δεδομένων, λέγεται DAMIT, Database for Asteroid Models from Inversion Techniques. Το Inversion Techniques το μετάφρασα με τη βοήθεια, με την πρόταση μέλλον του κοσμάτου Γαζέα σε επίλυση φωτοκαμπυλών. Γιατί είδα ότι δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία ελληνική κάτι αντίστοιχο. Βρήκα κάποιες εργασίες που αναφέρεται η μέθοδος αυτή με το αγγλικό της όνομα όμως, Light Inversion Technique. Να λοιπόν το μοντέλο 228 είναι αυτό που επιβεβαιώθηκε με την απόκριση και το άλλο ήταν αυτό που δεν συμφωνεί. Αυτά τα στοιχεία περάστηκαν και στο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα λογισμικό που χρησιμοποιούμε όλοι όσοι κάνουμε αποκρύψεις, στο οποίο μαζί με όλα τα εργαλεία για την ανάλυση, την επεξεργασία της εικόνας, του βίντεο κτλ. Υπάρχει ενσωματωμένη βάση δεδομένων που υπάρχουν όλες οι αποκρύψεις που έχουν καταγραφεί από εδώ και δεκαετίες. Μπορείς να τρέξει κάποιος, να περαστεί αυτά τα στοιχεία στη βάση δεδομένων, μπορεί να βρει οποιαδήποτε απόκρυψη που έγινε το 1977, 80 τόσο ας πούμε, ποιοι παρατηρητές συμμετείχαν, αν παρατήρησαν ή όχι, ποιοι ήταν οι χρόνοι που δήλωσαν, σε ποιες θέσεις, όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν υπάρχουν. Και έτσι ενημερώθηκε η βάση δεδομένων στο πρόγραμμα OCULT, έτσι λέγεται, με τα στοιχεία για αυτήν την απόκριψη. Είχα κάποια στιγμή, αντάλλαξα email με τον Γιώσεφ Ντούρεκ, ήταν ο διευθυντής και της βάσης δεδομένων DAMIT και με πληροφόρησε με ένα email ότι ενημερώθηκε αυτή η βάση δεδομένων που υπάρχει στο Ιντερνετ ως εξής, ότι γράφει κάπου δηλαδή ότι το μοντέλο αυτό συμφωνεί με τα δεδομένα της απόκρισης συγκεκριμένης, το άλλο μοντέλο δεν συμφωνεί με την απόκριση. Και... Οπα, και το λόγιο διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.